Ξεκινά το Σάββατο 5 και συνεχίζεται την Κυριακή 6 Οκτωβρίου το Πανελλήνιο Κύπελλο Ξεφασκίας στη Σπάθη που διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά στα Γιάννενα στο κλειστό γυμναστήριο στη Λιμνοπούλα. Η διοργάνωση γίνεται από την Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων Εύρεα και διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά στο κλειστό γυμναστήριο της Λιμνοπούλας σε τρεις κατηγορίες. Το Σάββατο στις 9 το πρωί αγωνίζονται αθλητές και αθλήτριες κάτω των 13 ετών και συγκεκριμένα στις 9 οι παμπέδες και στις 12 οι μακορασίδες. Το αγωνιστικό πρόγραμμα συνεχίζεται στις 3.30 με τους αγώνες ανάπτυξης κάτω των 10 ετών σε αγόρια και κορίτσια. Ενώ την Κυριακή οι αγώνες αφορούν τους έφηβους που ξεκινούν στις 9 και τις νεανίδες που συνεχίζουν στη 1 το μεσημέρι. Φέτος, για τέταρτη χρονιά, ο Σύλλογός μας διοργανώνει το Πανελλήνιο Κύπελλο Σπάθης, η Εύρεια, το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Λιμνοπούλας. Οι αγώνες γίνονται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, του Δήμου Ιωαννιτών και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξηφασκίας. Θα περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες. Το Σάββατο στις 9 και 12 η ώρα αντίστοιχα είναι οι αγώνες Σπάθης Παμπέδων Πανκορασίδων ηλικίας 11 με 13 ετών, ενώ στις 3.30 είναι οι αγώνες Σπάθης των κοριτσιών ηλικίας 7 έως 10 ετών. Την Κυριακή 9 έως και 1 η ώρα αντίστοιχα είναι οι αγώνες Σπάθης νεανίδων και εφήβων στην κατηγορία που αφορά ηλικίες κάτω των 17 ετών. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει ζωντανή μετάδοση καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων και στις 2 ημέρες από τα social media του συλλόγου μας και είναι μια ευκαιρία για όσους θέλουν να δουν από κοντά το άθλημα της ξηφασκίας να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Άλλωστε, τελευταία η ξηφασκία και η σπάθη έχει συζητηθεί αρκετά με αφορμή την συμμετοχή της Ελληνίδας αθλήτριας Δώρα Κουντούρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το καλοκαίρι. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τους χορηγούς των αγώνων που στηρίζουν και συνεχίζουν να στηρίζουν το εραστεχνικό αθλητισμό και να στηρίζουν τα παιδιά μας. Πόσους αθλητές περιμένουμε στα Γιάννενα? Αρκετούς, πάνω από 300.